Έχουμε και τον γιατρό μα σήμερα και έχουμε να συζητήσουμε ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Να τον καλημερίσουμε. Είναι ο κύριο ε, Μιλεούνη ε, Κωνσταντίνο. Καλημέρα σα. Διευθυντή ε, διερματολόγο στο Metropolitan Hospital. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε εδώ παρέα, γιατί μα αφορά όλου μα. Όλου. Ε, γιατί η λίμωξη των κονδυλωμάτων είναι ένα από τα πιο συχνά και συνηθισμένα σεξουαλικώ μεταδεδομένα νοσήματα και θέλουμε να μάθουμε καταρχήν Κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν, να μην ξέρουν ούτε τι είναι, ούτε πόσο συχνά είναι. Είναι οι μυρμικές των γεννητικών οργάνων. Ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια του HPV, του human papilloma virus, mm -hmm. του, ιού, του, του, του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Mm -hmm. σε κάποια στιγ... Είναι το πιο συχνό σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα. Σε κάποια στιγμή της ζωής του, του, του πληθυσμού, το 80% των σεξουαλικά ενεργών ανθρώπων θα έρθουν σε επαφή με τον ιό. Από αυτού, μόνο το 1 τέταρτο θα κάνουν κλινική εκδήλωση, τα κονδυλώματα αυτά που βλέπουμε με το μάτι. Mm -hmm. Όταν κάποιο έρθει σε επαφή με τον ιό, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή θα παραμείνει φορέα ή θα απορρίψει τον ιό. Εάν δεν κολλήσει άλλο τέλεχο, μετά από δύο χρόνια, οι μισοί αυτοϊούνται. Μάλιστα. Όταν εκδηλώνεται ο ιό, θα δούμε κάτι σπυράκια ή σαν μικρά κουνουπιδάκια. Εμεί αντιμετωπίζουμε την εικόνα, όταν δούμε αυτή την εικόνα. Δυστυχώ δεν υπάρχει εξέταση αίματο που να τεκμηριώνει την ύπαρξη του ιού. Η διάγνωση γίνεται κατά κανόνα κλινικά. Σε ανάγκη θα πάρουμε ένα κομματάκι δέρματο, θα κάνουμε βιοψία για να τεκμηριώσουμε τη διάγνωση. Εάν θέλουμε να δούμε ποιο τέλεχο του ιού είναι, θα κάνουμε PCR. Η PCR είναι μια τεχνική που μα επιτρέπει να δούμε όχι μόνο την ύπαρξη του ιού, αλλά να δούμε και ποιο τέλεχο του ιού είναι. Κλινική αξία είναι ότι ορισμένα στελέχη έχουν κατηγορηθεί για τον καρκίνο του τραχύλου κρυμώματο. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Ισχύει. Ναι. Ε, και με την PCR θα δούμε αν το στέλεχος είναι high risk ή low risk mm -hmm. για την εμφάνιση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Βέβαια, οι ίδιοι είναι και υπεύθυνοι για τον καρκίνο του, τραχή... του προκτού και του καρκίνου του πέους. Αλλά είναι πολύ πιο σπάνιοι οι καρκίνοι σε σχέση με τον καρκίνο του τραχύλου. Για μου, θεραπεία πώς γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση, αν ε, κολλήσουμε κονδυλώματα. Εμείς ε, κάνουμε θεραπεία όταν δούμε κάτι με το μάτι. Ε, Ξεκινάμε με την καταστροφή των λαβών. Η καταστροφή γίνεται είτε με κρυοθεραπεία, με το υγρό άζωτο, είτε με το λέιζερ, με κάψιμο. Προσέξτε, δυστυχώ δεν σκοτώνουμε τον ιό, καταστρέφουμε την εκδήλωση του ιού. Mm. Εάν θέλουμε να μειώσουμε την πιθανότητα υποτροπή και την ασυμπτοματική μετάδοση, συμπληρώνουμε την θεραπεία με τοπική αγωγή, η οποία κάνει ανοσοδιέγερση. Ανεβάζουμε την άμυνά μα για να μειώσουμε τι υποτροπέ του ιού και την ασυμπτοματική μετάδοση. Μα αλλά δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά πρέπει να την κάνουμε και αυτή τη θεραπεία έτσι, για να μειώσουμε τι πιθανότητε να εκδηλωθεί ξανά στο μέλλον. Βέβαια, βέβαια. Και μία, πριν κλείσουμε, μόνο μία συμβουλή κυρίω στα νέα παιδιά. Ε, τι πρέπει να κάνουμε για να μην κολλήσουμε κονδυλώματα, αν έχετε μια απάντηση σε αυτό και να κλείσουμε. Σταθερή σχέση. Σταθερή Οι πολλέ σεξουαλικέ συνευρέσει αυξάνουν την πιθανότητα τη μόλυνση. Εμένα με συμφέρει να υπάρχει μια σταθερή σχέση. Και φυσικά προφύλαξη. Και βέβαια. προφύλαξη, βέβαια. Έτσι. βέβαια, βέβαια, βέβαια. Βέβαια το προφυλακτικό, προσέξτε, δεν προστατεύει, δεν προστατεύει 100%, προστατεύει, προστατεύει κατά 80%. Ναι, ναι. Η βάση του πέος είναι εκτεθειμένη. Ναι. Πάντα υπάρχει ο, το, το ρίσκο της μετάδοσης. Μάλιστα. Μάλιστα. Κοίτα, είναι μια πάθηση, ας την πούμε, που κυρίως την νεολαία την, την απασχολεί πάρα πολύ. Καλά, και είναι πάρα, πάρα. πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπε ο γιατρός. Λοιπόν, γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα, Καλές α, πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχετε. Καλές γιορτές ε, να πάρα γιορτές. πολύ σας ε ε ευχαριστώ. για την παρουσία σας. Καλές γιορτές. Και προσοχή σε όλους μας.